Και Μιχάλη, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά, πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω, επειδή ξέρω τη λατρεία για το ξένο ποδόσφαιρο, θα ήθελα πολύ να ξεκινήσουμε από εξωτερικό, αλλά θα πάμε στον Άρη πρώτα. Λοιπόν, και μετά θα πάμε και στα, του εξωτερικού, γιατί ήσουν και στο, φαντάζομαι, και στο γήπεδο χθες και παρακολουθείς και τον Άρη. Από το ξεκίνημα της σεζόν, ζεις και εσύ απ' έξω αυτές τις μεταπτώσεις της ομάδας, του κόσμου, της ψυχολογίας του κόσμου, της εικόνας του Άρη μέσα στο γήπεδο και το ξέσπασμα το οποίο δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, χθες, αλλά ο Άρης παρουσίασε την καλύτερη φετινή του βερσιόν στο χθεσινό παιχνίδι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε, όταν κερδίζει ένα παιχνίδι 3-0 στο 20 λεπτό, τέταρτο, είναι ένα εύκολο απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλό σε αυτό. Λειτουργήσαν όλα σωστά. Έβαλε πρώτο γκολ και από εκεί πέρα, όταν ο Άρης έχει το γκολ, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για αυτόν. Αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, πιστεύω, το παιχνίδι στη Λαμία. Το οποίο ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Άρη, αλλά σημασία έχει σε εκείνο το παιχνίδι να πάρθουν οι βαθμοί. Γιατί όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά και θέλει να βρει τον εαυτό σου, μόνο η νίκη σου δίνει άλλη ευχέρεια στο να βρει κάποια στιγμή τα πραγματικά πατήματά σου. Γιατί με στραβό, με έπαιζε καλά. Δεν έπαιρνε αποτέλεσμα στη Λαμία, θα στράβωναν πολλά. Δηλαδή είδαμε ότι τι πίεση έχουν προπονητές, παίκτες στην Ελλάδα, κακώς για μένα, με το πρώτο κακό παιχνίδι, κακό αποτέλεσμα, λέγονται πολλά. Εκείνο ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο πήρε τη νίκη ο Άρης με κακό παιχνίδι και λειτουργήσε ευεργετικά, γιατί κάποια στιγμή ξέραμε ότι ο Άρης ο φετινός είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι, που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος ότι ειδικά στο χώρο του στόπερ, ο Άρης έχει, πιστεύω, τα καλύτερα στόπερ στην Ελλάδα. Τον Μπράβες και τον Φαμπιάνο. Το Σούκρα και το Κουέστα στην κατάσταση που είναι. Δηλαδή, ίσως είναι και όλη η πεντάδα μαζί με τον τερματοφύλακα. Ο Κανέα, λίγο άμα βελτιώσει το αμυντικό κομμάτι, είναι καταπληκτικός ο Άρης. Δεν είναι για τα 3 γκολ που έφαγε. Γενικά, είναι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στη λειτουργία την επιθετική, γιατί από πίσω ξεκινούν την μπάλα. Στα σημαίνα συμμετέχουν στα γκολ. Και χθες είδαμε ότι δεν πήγε γκολ με κεφαλιά, στη Λαμία πήγε. Αλλά ο Φαπιάνος στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά που πήγε γκολ. Ναι. Μου έχει κάνει πολλές πάσεις τώρα. Γιατί και για τα μπάκια θέλω να σε ρωτήσω, για τα πλάγια μπάκια. Θα σε πάω και σε αυτά. Πρώτα όμως, επειδή ανέφερες και τον προπονητή και το έχει ζήσει και εσύ κιόλας και ξέρεις και τη μοίρα του Έλληνα προπονητή, δεν είναι λίγο έως πολύ άδικο αυτό το οποίο έγινε πολύ νωρίς σε ζώνη του Μάτζη? Πολύ άδικο, δεν είναι λίγο. Είναι πολύ ευτυχώς για τον πρόεδρο που κράτησε αυτή τη στάση. Γιατί καμιά φορά, αν αφήσει και ορείται κάτι κατά του προπονητή, μετά στραβώνει το κλίμα γενικά. Είπε καθένα, αυτός είναι ο προπονητής, δεν θέλει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η στήριξη, η σημαντική. Όχι βέβαια, το λένε πολλές φορές οι ομάδες και την επόμενη μέρα το διώχνουν. Ναι. Αλλά το εννοείς. Έγινε αυτό που έπρεπε. Ναι, γιατί... Δηλαδή, Ναι. Γιατί ο Μάτζιος... Εντάξει, okay, πέρυσι ήταν η χρονιά εξαιρετική, ένα Άρη που για τον οποίο συζητούσε όλη η Ελλάδα. Είδαμε τη συνέχεια και στο δεύτερο μάτς με την Αστάνα, θα πω εγώ, εκτός στο πρώτο, και στα φιλικά. Απλά είδαμε αυτό το ξεκίνημα συνέχεια, ένα blackout του Άρη για 10-15 μέρες εκεί στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν γίνεται όμως, και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μας, κότς, μια ομάδα να ξεχνάει αυτό το οποίο έπαιζε μέχρι πριν λίγο καιρό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα στην εξίωση που παίξαν τον ρόλο. Τα καλύτερα παιχνίδια που τα έκανε πέρυσι ο Άρης, ας πούμε στην ΑΕΚ, που έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, και κάποια παιχνίδια που ήταν τρομερά, ο Άρης έκανε την άμυνα στον χώρο του κέντρου. Με πίεση τρομερή από όλους τους παίκτες, κέρδισε την μπάλα και με αντεπιθέσεις ο Άρης δεν παίζεται. Όντως. Τώρα τον Άρη τον υπολογίσαν και με τις μεταγραφές περισσότερο οι ομάδες, και οι ομάδες πήραν αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο, και Όφη και ο Απόλλων και ο Ιωνικός, ότι βάλανε πούλμαν στην περιοχή τους. Ναι. Εκεί είναι ένα θέμα για τον Άρη, το οποίο πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει. Γιατί κάποια πάντα δεν μπορεί να έρχεται το γκολ πρώτο, μπορεί να μην βάλει γκολ, να περνάει η ώρα να μην βάλει γκολ. Εκεί υπάρχει κάποιο θέμα και ακόμα δεν έχει λυθεί. Για μένα. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ για το χθεσινό, γι' αυτό, γιατί πήγες τώρα την κουβέντα σε αυτό με την πολύ διαμεντική προσέγγιση ορισμένων ομάδων. Και ο Πανετολικός χθες, εντάξει, που είναι μια ομάδα που με τον λόγο του προπονητή της κιόλας παίζει επιθετικά, μέχρι το 1-0, χώρος πολύ δεν έδωσε. Απλά τώρα θα σε πάω σε αυτό που είπαμε το άλλο πριν. Η παρουσία των μπακ ψηλά, τα ανεβάσματα που παίρνανε και η υπεραριθμία που δημιουργούσε ο Άρης, νομίζω τον βοήθησε λίγο να κυκλοφορήσει και την μπάλα καλύτερα.
στο αμυντικό. Στο αυτό το αμυντικό έχει. Η ποιότητα των παικτών είναι δεδομένη και τα μπακ είναι πάρα πολύ καλά και ο Σούγκρεν είναι, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ο Σούγκρεν είναι ίσως το καλύτερο δεξί μπακ της Ελλάδος για μένα. Δεν βλέπω καλύτερο δεξί μπακ. Γενικά όμως όταν είναι η αντίπαλη ομάδα μέσα στην περιοχή, επειδή και ο Φόρ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και σύγχρονος παίκτης με αυτά που θέλει το ποδόσφαιρο να βγαίνει και έξω, να μπαίνουν άλλοι μέσα στο χώρο που είσαι εσύ, που τώρα αρχίζει και να μαθαίνουν και οι άλλοι παίκτες τις κινήσεις του παίκτη για να πούν αυτοί σαν Φόρ, σε κλειστούς χώρους δυστυχώς όλοι δεν είναι καλοί στο καλό ψηλό παιχνίδι. Όλοι. Οι μισοψηφικοί όλοι. Ούτε ο Ντιαγέ, ούτε ο Τσέκου, ούτε ο Μπερτόλι, ούτε ο Γκάμα, ούτε ο Μαντσίνη, ούτε ο Καμαρά δεν είναι το φόρτε τους στο ψηλό παιχνίδι. Και εκεί, αν δεν μπει γκολ, οι ομάδες που με τον Άρη σκέφτονται και ισοπαλία να πάρουν, κλείνονται. Ναι. Ευτυχώς εχθές ο Πανετολικός μπορεί να μπήκε και αυτός αρκετές φορές μπροστά. Δηλαδή και με τρεις και με τέσσερις παίχτες. Ναι. Κάποια στιγμή έκανα την επιθέση. Το πρώτο τέταρτο πηγαίνοντα πάνω κάτω η μπάλα. Θα μπορούσε να μπει γκολ από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Όταν μπήκε το πρώτο γκολ, τα πράγματα γίνανε πολύ εύκολα για τον Άρη. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου. Είχε χώρους. Η ομάδα, η άλλη δεν είχε. Εντάξει, μπορεί να έπαιζε αμυντικά, αλλά δεν είναι σωστά να είναι να μείνεται με 10 παίχτες και οτιδήποτε άλλο. Ήταν 3-4 μπροστά. Η άμυνα όταν γίνεται με μισούς παίχτες δεν είναι καλή άμυνα. Ναι. Δεδομένου ότι δεν είχε το αποτέλεσμα και δεν θα συνέφερε να κάτσουν όλοι οι παίχτες πίσω. Βόλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι και με την ποιότητα των παίχτων του Άρη που βρήκαν και είναι σημαντικό γιατί βρήκαν και την ψυχολογία με τόσο καλή απόδοση. Τώρα έρχονται τέρμπι τα οποία εγώ δεν τα φοβάμαι. Όλα τα μάτια μπορεί να κερδίσει ή μπορεί να μην κερδίσει. Δηλαδή δεν είναι κάποιο μάτι. Εμείς χάσαμε από τις χειρότερες ομάδες. Δηλαδή του βαθμού. Από τον Όφη, από τον Απόλλων, από τον Ιωνικό. Και ο Άρης επειδή θα ανοιχτούν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, αυτοί οι ομάδες που θα παίξει τώρα θα παίξουν κατά κάποιο τρόπο ανοιχτά. Εντάξει, και, θα και κουμπώνουν. Κερδίσει, αλλά δεν θα παίξουν και άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι ο Άρης είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή όλοι οι παίκτες έχουν. Προθυμεί όλοι στην αμυντική συμπεριφορά, είναι καταπληκτικός ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Και δεδομένου ότι έχει φέτος και δύο πολύ καλύτερα στόπερ σε όλους τους τομείς από τους προηγούμενους, είναι καλύτερη ομάδα. Έχει στόπερ και κυρίως που παίζουν μπάλα, που ξέρουν από μπάλα βασικά, έχουν και καλή τεχνική. Και μπάλα και ναι, είναι καλό και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι, είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι και μόλις στο ψηλό παιχνίδι για να διώξουν. Γιατί είναι άλλο το είμαι στόπερ ναι. και διώχνω την μπάλα και άλλο κατεβαίνω την επίθεση και με προοπτική να βάλω γκολ. Ή να δημιουργήσω κατάσταση για να βάλει γκολ κάποιος υπέκτη. Γιατί στον Άρη, ας πούμε στα στημένα, ας πούμε προχθές με τη Λαμία, κατέβηκαν δύο στόπερ και οι άλλοι όλοι περίπου είναι μέτρη στο ψηλό παιχνίδι. Είναι σημαντικό ο στόπερ ότι σκόραρε. Ναι, όντως. Δηλαδή τώρα στον Ολυμπιακό, λέμε τώρα μια ομάδα, τον Ολυμπιακό. Ναι. Οι δύο στόπερ, ο Εμβιλά, ο Ελαραμπή και ο Μασούρας, έχει πέντε ψηλούς καλώς στο ψηλό παιχνίδι. Δυσκολεύεσαι να τους μαρκάρεις. Όταν είναι δύο ή τρεις, είναι πιο εύκολο το έργο του αμυντικού. Παρ' όλα αυτά, σκόραρε και πήραμε τη νίκη με το κόλ του Τράπεζ. Και για μένα είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης, τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ, θα μας πεις και εσύ καλύτερα, γιατί το έχουμε ζητήσει και άλλη φορά μαζί. Ένα βασικό στοιχείο που είχε πέρσι και κολλάει σε αυτό που είπες πριν για την άμυνα που κάνει ομάδα ψηλά, οι εντάσεις που βγάζουν τα μέτρα με εντάσεις που βγάζουν οι παίκτες στο παιχνίδι. Και το έβγαλε ο Άρης, νομίζω, σήμερα στην καλύτερη, χθες βασικά στην καλύτερη του έκδοση φέτος. Ναι, ναι, ναι. Μα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά οι παίκτες, γιατί σπάνια βρίσκεις παίκτες ποιοτικούς, όπως είναι ο Μπερτόλι, ο Γκάμα, οι οποίοι υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες με ποιότητα, οι οποίοι όμως δεν μαρκάρουν. Ναι. Δηλαδή τώρα ας πούμε στο Παναθηναϊκό, υπάρχει να τώρα πάω στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Βιδάλ είναι, το πρώτο μάτς έκανε πράγματα και θαύματα. Το μάθανε επιθετικά, δεν συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι, δεν συμμετέχει και ο Καρλίτος. Αμέσως δημιουργείται στα γερά παιχνίδια. Μην όταν το μάτς ανοίξει και γίνει 3-4-0, είναι εύκολα τα πράγματα. Τα γερά τα παιχνίδια έξω χάσανε και στα τρία που παίξαν. Ναι. Τα τρία, γιατί στο Ολυμπιακό κάτσαν πίσω όλοι στη σοπαλία. Και επειδή το πα στο γενικό. Ναι, ναι, όχι, ολοκλήρωσε. Ναι, ναι. Ότι ο Σέντερ Φορ και οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Άρη, όποιοι και αν είναι, μαρκάρουν σαν να είναι αμυντικοί. Αυτό δεν το συναντά. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Άρη, είναι γιατί οι αμυντικοί γάφοι, αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Η σύγχρονη αμυντική γάφη είναι από εκείνου ξεκινάει το παιχνίδι. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το αμυντικό κομμάτι έχει ο Άρης 6 άτομα τα πιέζουν την μπάλα. Και όταν έχει 6 άτομα να πιέζουν, είναι να σπάσουν 2 με 1. Ναι. Και τι είναι η υπεροχή και κερδίζει την μπάλα και έχει μια αντεπίθεση που να βάλει πολύ πιο εύκολο γκολ.
Είναι σίγουρα σημαντικό, είναι σημαντικό. Επειδή ανέφερες και τον Παναθηναϊκό, να το πάμε και στο γενικό, θα πάμε και στο χθεσινό ντέρμπι. Θέλουμε τη δική σου γνώμη για το χθεσινό ντέρμπι. Γενικά, φέτος το πρωτάθλημα, τη γνώμη σου πώς το βλέπεις, έχει μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στις ομάδες και για την ώρα νομίζω ότι καλό θέαμα δεν πολύ βλέπουμε. Όχι, όλη, καμία ομάδα δεν είναι στην καλύτερη τη φόρμα. Ναι. Δηλαδή, μεμονωμένα βλέπουμε ένα παιχνίδι, μετά δεν βλέπουμε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδό του. Μετά είδαμε το που πήγε, έχασε. Και μάλιστα και με ανατροπή μέσα στην Πάντως, είχε προβλήματα στα στόπερ. Μεγάλα προβλήματα. Είχε στα προβλήματα. Και αυτά σας είπα ότι σε ένα γερό παιχνίδι πρέπει να μαρκάρουν όλοι. Δεν το κάνουν, ας πούμε. Άντε να είναι ένας αυτός που κάνουν το παιχνίδι πάνω του, όπως είναι ο Καρδίτος που σκοράρει. Αλλά δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο Βιδάλ. Μπορεί πάντως να μην βλέπουμε, όπως είπατε, ωραία παιχνίδια ή εντυπωσιακά, αλλά βλέπουμε παιχνίδια που μας κρατάνε coach, ακόμα και με ομάδες που δεν είναι και πλέον εμπορικές. Δηλαδή έχει παιχνίδια με σασπένς, έχει με αγωνία, δεν είναι... Ναι, βλέπουμε ότι είδαμε ομάδες και τα Γιάννενα και κάνανε αποτελέσματα, ο Βόλος έκανε αποτελέσματα. Ο Ιωνικός ακόμα. Όλες οι ομάδες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχουν κάνει κέλες. Και αυτό είναι ευχάριστο. Δηλαδή δεν ξέφυγε καμία να κερδίζει όλους. Ούτε και ο Ολυμπιακός έχει κάνει κέλες. Mm-hmm. Μόνο Ατρόμητος προβληματίζει περισσότερο από όλους για την ώρα. Ατρόμητος έχει το χάλι το μαύρο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βιάστηκαν ίσως να αλλάξουν προπονητή, πιστεύεις? Με τον Λόπεθ που είχε παρουσιάσει κάτι καλό πέρυσι στο Βόλο. Πρέπει να ξέρεις πιο πολλά πράγματα, ναι, ας πούμε, για τον άνθρωπο, το παιδί, που έχω την προετοιμασία. Έγινε, ναι, δηλαδή είναι άδικο να κρίνεις τους προπονητές ή ακόμα τον επόμενο που ήρθε σε 15 μέρες και πρέπει να βρει η ομάδα. Δεν του πήγαν και τα αποτελέσματα, παράσχα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που βιαστήκαν και τον πρώτο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολα και γρήγορα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και πολλές φορές από συμπτώσεις. Δηλαδή δεν εξετάζουμε την προοπτική. Εξετάζουμε μόνο το τι έγινε αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, αν ο Άρη δηλαδή έφερε στραβή στη Λαμία, τι θα γινόταν? Φανταστείτε, γι' αυτό θα λέω ότι η Λαμία στο παιχνίδι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το επόμενο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό. Γιατί εκείνο το παιχνίδι ο Άρης έπαιζε με παραπάνω παίχτη και έκανε μια ευκαιρία όλο το διάστημα που είχε παραπάνω παίχτη. Κόουτς, το είδατε το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι? Το είδα. Πού πιστεύετε? Ναι, το είδα. Πού κρύθηκε το παιχνίδι? Γίνεται πολύ κουβέντα στον ΠΑΟ για τη μεσαία του γραμμή. Με Σίτι, Αγκούστο και Σπάτ. Κοιτάξτε να δείτε. Τι πιστεύω εγώ? Mm-hmm. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω τι. Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε, κάθε ένας προπονητής και με τους σκάουτερ, οτιδήποτε έχει, εξετάζει τον αντίπαλο τα συν και τα πλην. Και ομαδικά και ατομικά. Και τα συν τα δικά του, τα μειονεκτήματά του, και προσπαθεί να καλύψει τα μειονεκτήματά του, αντίθετα να βρει τα μειονεκτήματα του αντιπάλου. Σωστά. Ένα από τα μειονεκτήματα που έχει ο ΠΑΟ είναι ότι οι αμυντικοί χάφοι, γι' αυτό είπαμε πριν, δεν είναι μόνο για να κόβουν, είναι να δημιουργούν. Οι πιο πολλές ομάδες, ας πούμε με τον Εσίτη που συνέβησαν με τα δύο λάθη, με τον Εσίτη, επειδή ξέρουν ότι θα παίξει παράλληλα ή πίσω συνήθως, δεν ασχολούνται και πάρα πολύ, μαρκάρουν τους άλλους. Mm-hmm. Αντίθετα, νομίζω ήταν έργο προπονητή ότι μόλις πήγαινε η μπάλα στον Εσίτη, τρέχαν δύο. Οι πιο κοντινοί παίκτησαν επάνω του, γιατί πιστεύαν ότι θα κάνει λάθος κοντρόλ. Το διάβασμα. Ναι. Θύμισε λίγο μπάσκετ coach που κάνουν παγίδες στους, ναι, καλούς του τέρ. Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή, κάνανε παγίδα ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια ο Σίτι πήγε καλά, πήρε λίγο πάνω του και άρχισε να ζητάει μπάλα. Αυτό το διάβασα στον Ολυμπιακό και κάνανε πίεση μεγάλη στον αδύναμο Κρίκο ποιοτικά. Mm-hmm. Ο οποίος σε πίεση δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γιατί δεν είναι το φόρτε του η τεχνική. Και εκεί στα σύγχρονα εξάρια, παίρνουν ποια είναι τα εξάρια για να σου πω τι μπάλα θα παίξει. Πρέπει να είσαι ποιότητα δεκαριού. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα εξάρια πρέπει να έχουν ποιότητα δεκαριού. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούν να κάνουν και τα άλλα κομμάτια τα αμυντικά, είναι σημαντικό. Δηλαδή βλέπουμε τον Ζορζίνη, ο οποίος είναι κορυφαίος αμυντικός χαφ. Το κυριότερο κομμάτι είναι ότι δεν κάνει ποτέ λάθος. Βέβαια. Δεν φτάνει μόνο να τρέχεις, πρέπει να ξέρεις να κάνεις κάτι και την μπάλα. Όχι απαραίτητα να την οδηγήσεις μπροστά να παίξεις. Ναι, άλλο, ο Ζορζίνιο ξέρει να την κάνει. Ο Ζορζίνιο σίγουρα ξέρει να το κάνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή τώρα τι συμβαίνει. Όταν έχουν τέσσερις αμυντικοί την μπάλα και ξέρουν και μπάλα και θέλουν να παίξουν μπάλα. Εάν οι δύο αμυντικοί χάφοι ή ο ένας, αν παίζει με ένα, δεν προσφέρονται για να ζητήσουν την μπάλα, εσύ θα κάνεις μεγάλη παλιά. Στον Άρη, άμα γίνει αυτό, ευτυχώς οι αμυντικοί ξέρουν μπάλα. Αν γίνει αυτό, στη μεγάλη παλιά δεν έχει καμία πιθανότητα οι παίχτες του Άρη να διεκδικήσουν και να πάρουν την κεφαλιά. Οπότε θα χαθεί η μπάλα. Επομένως πρέπει να περάσει από τους μέσους.
Εάν αυτοί δεν τη θέλουν ή όταν την πάρουν τη δίνουν παράλληλα ή πίσω ή αλλάζουν δύο-τρεις πάσες χωρίς λόγο, αυτόματα δεν μπορεί να βρει ακάλυπτους τους άλλους ή να τους βρει με λίγους παίχτες. Γιατί αν τους βρει με 10, δύσκολα τους βάζει γκολ. Το παράλληλο παιχνίδι δεν είναι καλό για τον χαφ. Ναι, ναι. Ναι, οπότε είναι δηλαδή ο χαφ πρέπει έστω και 5-10 μέτρα να μπορεί να τη δώσει γρήγορα κάθετα. Έχει ένα πολύ καλό χαφ ο Παναθηναϊκός, ο Πέρεθ, ο οποίος θεωρούσα ήταν κουτί να υπάρχει στο τερινό Άρη. Δηλαδή τα πρώτα 1-2 χρόνια το έκανε ο Ματίγια. Τώρα είναι σε φάση που έχει γίνει πολύ αργός, μεγάλος, βέβαια, άλλο τα 31-32, άλλο τα 34. Κάποτε το έκανε σε καλό βαθμό. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Τώρα αυτό το παίχτη το βλέπω και είναι κάτι που λείπει από τον Άρη. Και είναι καλό, κότς, θα πω εγώ, τα στόπερ να ξέρουν και μπάλα, διότι απελευθερώνουν και λίγο τουλάχιστον τον ένα χάφ που βλέπουμε σε πολλές ομάδες να γυρίζει πίσω για να πάρει την μπάλα. Ξέρουν αυτοί και δεν προσφέρεται προς την ώρα. Ναι. Πες ότι ξέρουν. Ας πούμε ο Μιχαηλίδης ξέρει μπάλα. Και ναι. Δεν προσφέρεται εσύ να την πάρει. Αν την πάρει, τη δίνει ξανά σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί παιχνίδι. Τουλάχιστον μπορεί ο στόπερ που ξέρει μπάλα να απελευθερώσει λίγο τον χαφ για να φύγει τουλάχιστον ένα χαφ λίγο πιο ψηλά. Όλοι πρέπει να το ξέρουν. Όλοι πρέπει να ξέρουν. Αλλά εκείνοι του κέντρου είναι κομβικοί. Είναι σποντιδική στήλη. Δηλαδή, ομάδες που έχουν παίχτες οι οποίοι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε τη Ρεάλ. Δηλαδή, χρόνια, μην τώρα γεράσαν κι αυτοί. Ο Κρός και ο Μόντριτς είναι δίθεντα αμυντικά χαφ. Δεν κάνουν ποτέ λάθος κι αυτοί. Ναι. Παλιά ήταν όπως και στα καλά του Τσάβι Ινιέστα. Δεν κάνουν λάθη. Ή αν την πάρουν, ο αμυντικός δεν αισθάνεται ότι αν τους δώσει την μπάλα αυτή θα την χάσει. Γι' αυτό πολλές φορές παίρνουν ρίσκα και κάνουν και ρισοκίνδυνες μπαλιές στους χάφους. Εδώ δεν θα γινόταν ποτέ αυτό εδώ πέρα να κάνεις τέτοιες πάσες επικίνδυνες από το τέρμα να την πάρει το χάφ. Μιας και πήγαμε στην Ευρώπη, coach, πώς μπορεί ένα παιχνίδι, το μεγαλύτερο ντέρμπι της Αγγλίας ομολογουμένως, να πάει στο 0-5? Κοίταξε τώρα, δεν το είδα. Αλλά πάνω κάτω γνωρίζω κάποια πράγματα. Εντάξει, η Manchester United φαίνεται ότι είναι η ομάδα η οποία έγινε του ενός παίχτη ο οποίος θέλει να πάρει στην πλάτη την ομάδα, ο Ρονάλντο τώρα που ήρθε. Αλλά χάθηκαν όλοι οι άλλοι. Στην αμυντική λειτουργία αυτός δεν συμμετέχει. Βλέπουμε ότι οι παίχτες οι περισσότεροι είναι απρόσωποι. Αυτό συνέβαινε και στη Juventus. Πήρε τον Ρονάλντο να γίνει καλύτερη. Τα δύο χρόνια που ήταν ο Ρονάλντο αποκλείστηκαν από το 16 και πέρσι βγήκαν τελευταία στιγμή στο Champions League. Δηλαδή καμιά φορά όταν παίζουμε για έναν παίχτη αυτόματα χάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ότι ο Ρονάλντο είναι ένας παίχτης που μπορεί να μην ξαναβγεί στην ιστορία και τέτοιος αθλητής. Αλλά αυτός επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι που κάνει καλά αυτός. Αυτό που λέτε το δήλωσαν προημερών ο Μπονούτσι και ο Κιελίνη, ότι γίναμε ομάδα του ενός και τώρα χρειαζόμαστε χρόνο γιατί έφυγε τελευταία στιγμή ο Ρονάλντο να βρούμε πάλι το ομαδικό μας πνεύμα. Και άντε ένας να είναι αυτός που καλύπτεται. Γιατί άμα ένας παίκτης που κάνει 30 γκολ και 15 ασίστ, εσύ από μόνος σου, αν είσαι προπονητής, του λες εσύ μην τρέχεις. Γιατί μπορεί να κάνεις πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Όπως είναι ο Μέση, που έχει σταματήσει να τρέχει ο Μέση εδώ και 3 χρόνια. Αν είναι 2-3 που δεν το κάνουν αυτό, αυτόματα κινδυνεύει να χάνει τα παιχνίδια. Πάντως είναι. Πλέον, κάποτε παίζαμε man to man. Τώρα τα man to man καταργηθήκαν και αυτόν τον λόγο. Γιατί γίνεται ομαδική δουλειά. Πάνε όταν τρέχουν όλοι, ας 2 και 3 παίχτες απάνω σε ένα παίχτη. Οπότε θα το πάρει την μπάλα. Άμα τρέχει και δεν είναι μαρκάρι και άπατε. Ας πούμε, δεν έβλεπα τη Μαρσέη διαφορά με την Παρή που παίζαν και οι τρεις εχθές. Πάντως είναι εντυπωσιακό, coach, ότι και η United και η Arsenal μετά τις αποχωρήσεις του Σερ Άλεξ και του Βενγκέρ δεν βρίσκουν τον δρόμο τους. Δεν ξέρω, ήταν τόσο καλοί προπονητές οι δύο ή είχε μάθει και το ένα κλαπ και το άλλο να δουλεύει με αυτούς τους δύο και ακόμα ψάχνονται. Δεν ξέρω, είναι ένα ωραίο θέμα. Είναι ένα πρόβλημα και το χειρότερο είναι ότι ακούγονται διάφορα, ας πούμε, ότι θα φύγει, θα έρθει αυτό που θα φέρει ο Ρονάλντο και μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει θεωρώ στην Αγγλία υπάρχουν καλύτερες ομάδες και η Liverpool και η City και η Chelsea, είναι σε άλλο επίπεδο. Βέβαια. Σε άλλο επίπεδο πιστεύω. Και βέβαια έχουν πάρει και παίκτες, ο Γουαρδιόλα, ας πούμε, τους παίκτες που έχει πάρει. Θα είναι αποτυχία αν και φέτος δεν πάρει το Champions League. Γιατί έχει πάρει τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Οι 30 παίκτες πάνω από 50 εκατομμύρια. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Να είχαμε άλλες 2 ώρες. Λοιπόν, coach, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Όποτε θες, διάθεση. Να ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.